Αρχίσουμε. Ναι. Ωραία. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλη, το Πνεύμα της Αληθείας, ο Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο Θησαυρός των αγαθών και ζωής ο Υιός, ενθέ και σκήνος ο ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλήνος, και σώζος να μετατέψεις εσάς ημών. Αμήν. Να καθίσουμε. Από την Παλαιά Διαθήκη, με την οποία λίγες επαφές τουλάχιστον έχω εγώ, εσείς μπορεί να έχετε περισσότερες, και μάλιστα το 4ο κεφάλαιο της Γενέσεως, ένα κομμάτι θα αναγνώσω για να δούμε και τα δεδομένα της Γραφής που αγιάζει, όπως είπε, τον άνθρωπο και η Εκκλησία και οι Γραφές. Αναφέρει λοιπόν η Αγία Γραφή: ο Αδάμ ήλθε σε ένωση μετά της γυναικός του Εύας, η οποία αφού έγινε έγκυος γέννησε τον Κάιν και γεμάτη αγαλίαση και χαρά είπε. Με καλώς τον τη δύναμη του Θεού απέκτησα άνθρωπο. Η μάνα λοιπόν, η γυναίκα του Αδάμ, η Εύα, απέδωσε στο Θεό την απόκτηση του τέκνου. Με τη δύναμη του Θεού, Βασίλη, απέκτησα άνθρωπο. Ο Κάιν είναι ο πρωτότοκος, το πρώτο παιδί του Αδάμ και της Εύας. Γνωρίζουμε όλοι αυτό το πράγμα. Μετά το Κάιν εγέννησε η Εύα τον Άβελ. Ο Άβελ έγινε κτηνοτρόφος, έβοσκε πίμνια ζώων και ο Κάιν ήταν γεωργός. Και Άβελ και εγένετο μεθημέρας και μετά από αφού πια μεγαλώσαν αυτοί που γεννηθήκανε, μετά λέει από ημέρες ο Κάιν πρόσφερε θυσία, πρόσφερε ο Κάιν θυσία στο Θεό από τους καρπούς της γης, αφού ήταν γεωργός. Αυτά που διαβάζουμε τώρα έγιναν προτού γραφτεί τίποτα απολύτως. Είναι γραμμένα από το Μωυσή. Τα πήρε από το πρώτο χέρι το Θεό της δόξης. Έτσι λοιπόν ο Κάιν πρόσφερε θυσία, έφερε τους καρπούς, τους έβαλε σε θυσιαστήριο, άναψε φωτιά και τους πρόσφερε τους καρπούς
Προσφορά, θυσία στο Θεό, θυσία στο Θεό. Επίσης, πρόσφερε και ο Άβελ θυσία στο Θεό. Από τα πρωτότοκα πρόβατα. Αφού είχε πίμνια, αυτά που γεννηθήκαν πρώτα από τις μανάδες, τα πήρε και τα πρόσφερε θυσία στο Θεό. Εδώ στεκόμαστε λίγο και λέμε, όταν αυτά γίνονταν, δεν υπήρχαν γραπτά κείμενα. Ούτε μολύβι και χαρτί για να τα γράψει. Το θέμα είναι, τα παιδιά που πρόσφεραν τη θυσία, και ο ένας και ο άλλος, διδάχθηκαν από τους γονείς, αφού δεν υπήρχε γραπτό κείμενο. Έχουμε υπόψη μας ότι μέσα μας έχουμε το μηχάνημα που μας υπαγορεύει ποιο είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε και ποιο είναι εκείνο που δεν πρέπει να κάνουμε. Ακόμα μας υπαγορεύει, ύψες τα χέρια σου και πες ευχαριστώ στο Θεό. Δόξασε το Θεό. Αυτά σαν πράξεις είναι γραμμένες εδώ, υπαγορεύονται από μέσα. Μία παρένθεση. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν συνείδηση. Όχι, αλλά τις στραγγαλίζουν. Για να μην έχουν έλεγχο εσωτερικό και υποφέρουν από τη συνείδηση. Μια, δυο, τρεις στραγγαλίζεται. Λέει και ο Άγιος Παΐσιος, όταν ένας συνεχώς κάνει πως δεν ακούει τη φωνή της συνειδήσεως, με την πάροδο του χρόνου δεν την ακούει, σταματάει. Ή αν κάνει λαθεμένες ενέργειες, στην αρχή δεν μπορεί να ακούσει, δεν είναι σωστό. Λίγο αργότερα, σε πιο αργό βηματισμό της συνειδήσεως, δεν είναι σωστό. Μέχρι που θα είναι στιγμή και θα σταματήσει να ακούει το βηματισμό της συνειδήσεως. Τα παιδιά τα δύο είχαν τη φωνή, την εσωτερική, που τους υπαγόρευε τι πρέπει να κάνουν. Πρόσφερε λοιπόν και ο Άβελ θυσία στο Θεό από τα πρωτότοκα πρόβατα που είχαν γεννήσει για πρώτη φορά, ας πούμε πρωτότοκα, και μάλιστα από τα πλέον ευστραφή, παχιά. Ο Θεός έριξε βλέμμα ευνίας στον Άβελ και την αιματηρά θυσία του. Λέει, είδε τη θυσία του Άβελ και έδειξε όλη την ευνιά του, τη συμπάθειά του για τη θυσία του Άβελ που του πρόσφερε από τα πρωτότοκα πρόβατα. Οι πατέρες λένε το εξής, όχι μόνο πρόσφερε από τα πρωτότοκα, αλλά τα καλύτερα, αλλά και με σωστό τρόπο. Και με σωστό τρόπο έγινε η προσφορά. Καλώς το Δημήτρη. Και ο Θεός δέχτηκε την προσφορά
του Άβελ. Δέχθηκε την προσφορά του Άβελ και όχι του Κάιν. Θα πείτε πώς έγινε αντιληπτό ότι του ενός τη θυσία τη δέχτηκε και τον άλλο και το άλλο την απέρριψε. Διάβαζα για να κάνουμε το θέμα από πατερικά λέγει πιθανόν, δεν αναφέρεται εδώ μέσα, αλλά πατέρας. Όταν πρόσφερε τη θυσία ο Κάιν, την πρόσφερε και τελείωσε. Όταν την πρόσφερε, δηλαδή πήρε τους καρπούς, σε έβαλε στο βωμό επάνω, σ' άφησε εκεί. Πήρε άλλο στα πρωτότοκα, έβαλε στο βωμό και όπως του προφήτη Ηλία κατέβηκε φωτιά και πήραν τα μοσχάρια μέσα στο νερό που πλέανε με τη φωτιά του ουρανού, έγινε θυσία, έτσι λέει και του Κάιν, του Άβελ, του Άβελ. Ο Θεός έδειξε την εύνοιά του κατά ένα τέτοιο τρόπο. Επαναλαμβάνω, το θέμα δεν είναι προσφέρω τη θυσία. Πρέπει να την προσφέρουμε. Αλλά ο τρόπος που την προσφέρω και τη διάθεση που έχω εσωτερικά όταν την προσφέρω. Επαναλαμβάνω, ο τρόπος. Και τρόπο εννοώ, αν τηρούνται οι προϋποθέσεις εκείνες, αν τηρούνται οι προϋποθέσεις εκείνες που ζητάει ο Θεός να του προσφέρουν τη θυσία. Ένα παράδειγμα, το καταλάβω. Πολύ απλό, πάρα πολύ απλό. Σίδε, λέει ο Κύριος μας, ο ίδιος, όταν προσφέρεις το δώρο σου, το ονομάζει δώρο ο Κύριος, όταν προσφέρεις το δώρο σου, το λέει το καθένα μας, και διαλογιστείς, περάσει από το λογισμό σου, ότι με τον αδελφό σου δεν λες καλημέρα, ας το δώρο σου εκεί, έξω από την πόρτα, όχι μέσα στην εκκλησία. Πήγαινε να βρεις τον αδελφό σου, τακτοποίησε τη συνείδησή σου να τον αγαπήσεις, και αφού τον αγαπήσεις και αγαπηθείτε, τότε να προσφέρεις το δώρο σου. Αλλιώς δεν στο κάνω δεκτό. Το λέει ο ίδιος ο Κύριος. Άφες, λέει, το δώρο σου επί το θυσιαστήριο. Και τότε τακτοποίησε ό,τι άλλο έχεις. Χρειάζεται, επαναλαμβάνω, να είναι η ψυχή μας τακτοποιημένη όταν εμείς προσφέρουμε δώρο στο Θεό. Δώρο είναι και προσευχή του προσφέρουμε. Δεν είναι μόνο να του προσφέρουμε ένα πρόσφορο για να γίνει Θεία Λειτουργία ή τον ίνον να γίνει το αίμα του Κυρίου. Αυτά θα γίνουν με τη χάρη του Θεού. Αλλά θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία κατά τρόπο τέλειο, αλλά εγώ που τα προσφέρω δεν θα καρποθώ τίποτα από αυτή τη Θεία Λειτουργία. Έτσι και εδώ πρόσφερε και ο ένας θυσία και ο άλλος θυσία. Και του ενός έγινε δεκτή και του αλλού δεν έγινε δεκτή. Μάλιστα εδώ που διάβαζα λέει το εξής, για να το προσέξουμε στα αρχαία το διαβάσω. Λέει, είναι και Κάιν, πρόσφερε ο Κάιν
από τον καρπόν της γης θυσία το Κυρίο, στον Κύριο. Προσέξτε, ή πρόσφερε λέει από τον καρπόν της γης θυσία. Για τον Άβελ έχουν σημασία και ακριβώς και η λέξη που έχει μέσα η εγγραφή. Και Άβελ είναι και αυτός από τον πρωτοτόκον προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτών και από αυτά που ήταν όμορφα, όμορφα θρεμένα. Δεν πήρε ό,τι βρήκε από τα γεννήματα των ζώων, έκανε, διάλεξε και πήρε τα καλύτερα. Πουθενά δεν θα βρούμε στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη να λέει προσφέρουμε στον Κύριο δώρο και αυτό είναι δευτέρας ποιότητας. Πρώτη ποιότητα. Τη στιγμή, πέστε μου, ποιο έχει μεγαλύτερη αξία, η ψυχή ή ένα υλικό στοιχείο που προσφέρουμε, έστω και ακριβό, πολυτελές, εκλεκτό, θησαυρούς, υλικούς που προσφέρουμε στον Κύριο, ποιο από τα δύο είναι, η ψυχή δεν είναι. Όταν λοιπόν η ψυχή έχει την πρώτη αξία, από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι δεύτερα και τελευταία ακόμα σε αξία σε σχέση με την ψυχή. Ιέ μου, παιδί μου, δώσ' μου την καρδιά σου. Επαναλαμβάνω μια φορά, ο ένας λέει πήρε τους καρπούς και πρόσφερε, είναι και εκ των καρπών της γης θυσίαν το Κύριο, ο πρώτος. Ο άλλος, ο Άβελ, είναι και εκ των πρωτοτόκων, δεν μας είπε ότι από τους καρπούς διάλεξε τους καλύτερους, το προσέχετε, απλώς από τους καρπούς της γης πρόσφερε θυσία. Και τον άλλο είπε από τα ζώα τα πρωτότοκα, το τονίζει εκείνο η Αγία Γραφή, που σημαίνει ότι έχει ο Κύριος τον πρώτο λόγο στην προσφορά θυσίας να είναι εκλεκτή. Να είναι εκλεκτή. Όχι δεύτερη ποιότητα. Όχι δεύτερη ποιότητα. Και αυτοί και λένε καλά, λένε οι γυναίκες μερικές φορές, ζήμωσε το πρόσφορο με τα χεράκια στα ίδια, πάρε το αλευράκι από εκεί που το πάρεις, να είναι και αυτό καλό, πρόσεξε το καλά, κάνε την προσευχή σου, ετοίμασε στη διάθεσή σου όλα εκείνα τα πράγματα και τότε γεια σου με χαρά σου, πρόσφερε το. Αλλά παρακάτω λέει και επίδεν ο Θεός και επίδε και είδε λέει ο Θεός επί Άβελ σε αυτά που πρόσφερε ο Άβελ και επί της δώρης αυτού. Στον άλλο δεν είπε για δώρα. Στον Άβελ λέει ότι του πρόσφερε δώρα του Θεού. Το δώρο έχει κόπο, έχει διάθεση, έχει κάτι που βγαίνει από μέσα, θα του το κάνω δώρο, το λέμε πολύ καλά εκείνο το πράγμα, θα το κάνω δώρο του συνανθρώπου μου, ώστε να με θυμάται. Και εδώ το δώρο που προσφέρεται στο Θεό εις μνημόσιον αιώνιον προσφέρεται. Πρέπει να είναι το πιο εκλεκτό από όλα. Το πιο εκλεκτό από όλα. Γι' αυτό η Γραφή τονίζει. Πρόσεξες του Άβελ λέει την προσφορά. Δεν λέει προσφορά. Επί της δώρης και στον Άβελ και στα δώρα του. Και τα δύο τα πρόσεξε ο Θεός λέει. Και επαναλαμβάνω πώς το καταλάβανε αυτό για να το έχουμε υπόψη μας. Έριξε λέει φωτιά από τον ουρανό και η θυσία φάνηκε ότι από τη φωτιά που έστειλε ο Θεός, όπως έστειλε στον Ηλία και κάηκαν στο θυσιαστήριο τα ζώα, έτσι και εδώ έδειξε ο Θεός την εύνοιά του, την αγάπη του στο πρόσωπο.
Και βέβαια εδώ μας λέει ότι είπε τότε, μας λέει παρακάτω η γραφή, και είπε ο Κύριος ο Θεός το Κάιν, επί δε Κάιν και επί τις θυσίες αυτού, στον Κάιν και τις θυσίες του, ου προσέσχε, δεν έδωσε προσοχή ο Θεός. Είπα τον τρόπο, μην το ξεπαναλάβω, και λυπήθη Κάιν, και λυπήθηκε ο Κάιν. Και συνέπεσε το προσώπο αυτού. Έχει συμβεί και εμείς να προσφέρουμε στο Θεό θυσία, λέει ο Απόστολος Παύλος, έλεον, και στην Εκκλησία το λέμε, έλεον ειρήνης, θυσία ενέσεως. Πάμε και προσευχόμαστε, συμμετέχουμε στους ύμνους της Θείας Λατρείας, ενούμεν και ευλογούμεν τον Κύριο, και ο Κύριος στέλνει το έλεος του, έλεον ειρήνης, θυσία ενέσεως. Το έλεος σαν τη βροχή πέφτει, αλλά άμα πέσει σε βράχο η βροχή, μπορεί και να μην δώσει τίποτα. Άμα πέσει σε γη προσεγμένη και καλλιεργημένη, θα δώσει οπωσδήποτε αυτό που πρέπει να δώσει η γη. Και η Εκκλησία μας κατεβάζει από ψηλά το Πνεύμα το Άγιο, την ουράνια βροχή, το μάνα του ουρανού, την ώρα της λατρείας. Από εκεί και πέρα, αν εμείς έχουμε την όρεξη στην υγειά της, της ψυχής την όρεξη, στην υγειά θα πάρει το μάνα, θα τραφεί, θα αναζωογονηθεί, θα αναστηθεί, όπως λένε τα Άγια Βιβλία. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει σε όλους και κάτι τέτοιο δεν συνέβη και στον Κάιν. Και ο Κάιν λέει έσκυψε τα μούτρα κάτω και άκουσε τη φωνή του Κυρίου, γιατί ηνατή, γιατί περίλυπος εγένου, γιατί λυπήθηκες πολύ. Και ηνατή σε συνέπεσε το πρόσωπό σου, γιατί το πρόσωπό σου το κατσούφιασες. Βεβαίως ο Κάιν πήρε μήνυμα εσωτερικό, ότι αφού και εξωτερικό πήρε, γιατί είδε το αλουνού να καίγονται τα δώρα, λυπήθηκε. Και λέει, σημειώνει η Αγία Γραφή αυτό που σχολιάσαμε προηγουμένως, ουκ εάν ορθώς προσενέγγεις, ορθώς δε μη διέλεις ήμαρτες. Θα σας το εξηγήσω. Λέγει, εάν αυτά που προσφέρεις δεν τα προσφέρεις με βάση τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο Κύριος, δεν γίνονται δεκτά. Το τονίζει με ποιο τρόπο. Ουκ εάν ορθώς προσενέγγεις, δεν τα προσφέρεις σωστά. Και επαναλαμβάνω, είπα και παράδειγμα προηγουμένως. Και εδώ τον εφησυχάζει, λέει η Γραφή, ο Θεός, ησύχασον. Προσέει η αποστροφή αυτού. Δεν προσφέρεις όμως και καλά δώρα, αμαρτάνεις. Αν δεν προσφέρεις και καλά δώρα, αμαρτάνεις. Λέμε, έχω αγοράσει λάδι, πώς το λένε, πυρηνέλαιο και καίος στο καντήλι μου. Κάκος. Φάτωσή το πυρηνέλαιο. Το καλό θα προσφέρεις στον Θεό. Το καλό, καλό. Δεν έχω το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου που το διάβασα και μία και δύο και τρεις και μου κάνει εντύπωση. Σωθήκανε, λέγει, στην Ιβύρον, σε ένα μοναστήρι κάπου, τα τρόφιμα
τότε που ζούσε ο Παΐσιος και λίγο πριν. Και δεν είχαν για να περάσουν. Και λέει ο ηγούμενος και ο πατέρας, δεν θα φιλοξενούμε από εδώ και στο εξής, και τι δεν έχουμε να προσφέρουμε στον κόσμο. Είχαν στερέψει τα αγαθά. Κάποια στιγμή πάει κάποιος στο πορτάρι και του ζητάει να του δώσει κάτι να φάει. Και του λέει ο πορτάρης, δεν έχουμε, αλλά στάσου, έχω ένα κομμάτι δικό μου να το φάω εγώ, να σου δώσω σένα. Το δίνει στον επισκέπτη και του λέγει στη συνέχεια, αφού το πήρε ο επισκέπτης, σε αυτό το μοναστήρι έχετε ξεχάσει τι σημαίνει δώτε, δώστε και δοθήσετε και θα σας δοθεί. Και αφού το έχετε ξεχάσει, δεν έχετε να φάτε τώρα εσείς. Εάν λέει, θυμόσαστε το δώτε, να δίνετε, δεν θα είσαστε στη θέση τώρα να μην έχετε να φάτε. Θα σας έστειλε ο Θεός. Δεν ξέρω αν το είπα και το άλλο την περασμένη φορά, γιατί μου κάνουν τεράστια εντύπωση και θα κολλαστώ, θα διαβάζω, το ξαναδιαβάζω, για να γεμίσει η μπαταρία μου. Σε μία σκήτη πανηγύρι είχαν. Το Αγίου Σπυρίδωνος. Ήταν η σκήτη, δεν θυμάμαι σε ποιο περίοδο ήταν ο όρος. Όλοι λέγανε γέροντα, δεν έχουμε. Πανηγύρι έχουμε μετά από μια μέρα δύο, δεν έχουμε να κάνουμε το πανηγύρι. Πώς, τι θα γίνει. Θα μας στείλει η Παναγία, ο ηγούμενος. Θα μας στείλει ο Κύριος. Ήρθε η παραμονή, δεν ξέρω τι, η προπαραμονή. Γέροντα, τι θα κάνουμε αύριο. Θα μας στείλει ο Κύριος. Έρχεται ακριβώς την ώρα που έπρεπε ένας ψαράς, η ψάρια του να την πάρουμε, και χτυπάει την πόρτα με ένα ζώο φορτωμένο με ψάρια και λέγει, μου είπε ο ηγούμενος να φέρω αυτά τα ψάρια εδώ. Λέει, ποιος ηγούμενος σου είπε. Είναι εκεί που τα ψάρεψα, ήρθε και μου λέει, αυτά τα ψάρια θα πας στο μοναστήρι επάνω και να σου δώσω και καπάρο. Αλλά δεν πήρε το καπάρο ο ψαράς, σου λέει θα μου το δώσει εκεί που θα πάω. Λέει, δεν μπορεί να είσαι ο προηγούμενος, έλα μέσα να προσκυνήσεις, του λέει. Του φέρανε τον ηγούμενο, τον είδε, δεν είναι αυτός ο ηγούμενος, άλλος ήταν. Γιατί είπε, είμαι ο ηγούμενος, είπε ο Σπυρίδωνας. Γι' αυτό. Αφού το πήγε στην εκκλησία και είπε, να, αυτός είναι ο ηγούμενος. Δεν ξέρω, ο Σπυρίδωνα. Ρε παιδάκι μου, του λέει, δεν έπαιρνε στο καπάλο να το έχουμε. Του λέει, το γιατί είχα Σπυρίδωνα. Το καταλαβαίνετε, τι γίνεται. Και, θέλω να πω ότι αυτός που δεν χάνει την ελπίδα του, του έρχεται. Λοιπόν, ήθελε και το καπά, ήθελε και το καπά, ήθελε και το καπάρο, λοιπόν. Ο Άγιος Σπυρίδωνας είχε τη φροντιά του. Το καταλάβατε. Γελάω τώρα, γιατί που το διάβασα, με γέμισε και λέω, κοίταξε εδώ πέρα, τι ζουνε οι πατέρες, τα γιώρος, τι ζουνε εμείς. Είμαστε έξω για έξω, εν πάση περιπτώσει. Δεν πρόσφερες σωστά, δεν πρόσφερες τα εκλεκτότατα από αυτά που έχεις, από αυτά που έχεις, μπορεί να είναι τα πιο φτωχικά, αλλά από τα πιο φτωχικά θα είναι τα καλύτερα, όπως γυρνάει το πράγμα. Γι' αυτό και είπε ο Κύριος, η χείρα πρόσφερε το καλύτερο δώρο ελεημοσύνη,
Δύο λεπτά είχε, δύο λεπτά έδωσε. Αυτοί οι άλλοι που είχαν τη τσέπη γεμάτη και ρίχναν μέσα επιδεικτικά, βλέπετε ο τρόπος. Εκεί δεν έκανε δέκτα. Επιδεικτικά είχαν. Εγώ είμαι, πάρτα. Έχει σημασία τεράστια ο τρόπος, η διάθεση και το είναι σου να είναι μαζί με εκείνο που προσφέρεις. Τότε θα πάει ο Σπυρίδωνας και θα συμπληρώσει τις ελλείψεις που υπάρχουν και θα ζητάς και το καπάρο, Βασίλη, εσύ που ήσουν και μάστορας. Τι τσιγκουνιά κάνει τον άνθρωπο να μην δίνει το καλό. Μόνο. Αυτό έπαθε και ο Κάιν. Τσιγκούνεψε να δώσει τα καλά. Και πιάσει και έγραψε, αλλά ο καπνός δεν πήγε πάνω στη θυσία. Όχι. Και μίσησε τον αδελφό του. Ναι. Γι' αυτό μετά τον σκότωσε. Ναι. Λοιπόν, να δούμε τώρα, έως εδώ που γιατί λέει εδώ, η αποστροφή σου, δηλαδή έκανε τα μάτια του προς την άλλη μεριά ο Κάιν. Και μετά ακολουθεί από την περιστατικό εκείνο της θυσίας, του λέει, έλα εδώ αδελφέ, πάμε παρακάτω, αμέσως μετά από τη θυσία, αμέσως. Πάμε, του λέει, παραπέρα λίγο. Πάμε κάτω στην πεδιάδα. Ναι, λέει, διέλθομεν εις το πεδίον, στην πεδιάδα, πάμε, του λέει, και γίνεται εντοήνε αυτούς σε το πεδίο και τα πήγανε στην πεδιάδα, ανέστη Κάιν, σηκώθηκε ο Άβελ, ο Κάιν, επί Άβελ εναντίον του Άβελ και του δώσε και τον σκότωσε και απέκτηνεν αυτόν και τον σκότωσε. Βλέπετε, αν δεν γίνεται καλά κάτι, ακολουθεί από εκεί πέρα η παρενέργεια, η θόρωση, το σκοτάδι και κάνεις ό,τι χειρότερο μπορεί να φανταστείς, ό,τι χειρότερο να φανταστείς. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος ονομάζει τον Άβελ άνδρα γενναίο και πιστό. Και γενναίο και πιστό. Και ξέρετε τι λέει, πού πάει και φωλιάζει, κάνει τη φωλιά της η πίστη. Δεν είναι τόσο απλό. Εγώ είμαι καλύτερος χριστιανός, έχω την πίστη μέσα μου, τον Ατάλο κλπ. Ακούμε συνήθως, ακούμε. Εκεί δεν είναι φωλιασμένη η πίστη. Μην ξεγελιόμαστε. Δεν υπάρχει εκεί, υπάρχει ιδέα. Ιδέα ότι πιστεύεις. Η πίστη χρειάζεται γενναία και νεανική ψυχή. Μην κάνουμε κανένα λάθος και πούμε εμείς οι ηλικιωμένοι εδώ, ότι είμαστε γέροι. Άρα δεν εννοεί νεανική ως προς την ηλικία, νεανική ως προς το δυναμισμό που έχει. Μπορεί να είσαι γέρος και να τρέμεις, να μην στέκεις τα πόδια σου για το παραμικρό, να μην κάνεις το σταυρό σου, να φοβάσαι να τρέμεις στην εκκλησία μέσα, να είσαι νέος και από την άλλη μεριά να είναι γέρος. Και εκείνος να έχει καρδιά γενναία, νέου καρδιά, ώστε να ξεπερνά η πίστη με τη γενναιότητά της όλα τα αισθητά, να υπερβαίνει την αδυναμία των ανθρωπίνων λογισμών. Αν θυμόσαστε την περασμένη φορά τι είπαμε, ότι ο Αβραάμ δεν παραλογίστηκε όταν του είπε δώσε μου το παιδί σου, ανώτερος από τους λογισμούς. Να ξεπερνάει την αδυναμία των ανθρώπινων λογισμών. Αν κάνω εκείνο, μήπως μου στοιχήσει και από εκεί πέρα δεν ξέρω τι μου γίνεται και τα ρέστα. Από τη στιγμή που στο ζητάει ο Θεός, θα είσαι ευθύς. Διότι δεν είναι δυνατόν με άλλο τρόπο να γίνει κανείς πιστός, ας το προσέξουμε αυτό, προσέξτε το. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνουμε εμείς πιστοί, αν δεν υψώσει τον εαυτό του πάνω από αυτά που βλέπουμε. Και να πούμε, αυτά έχουν μεγαλύτερη αξία που δεν βλέπουμε.
τα πιο μεγάλα πράγματα, τα πιο μεγάλα πράγματα, προσέξτε το, κατορθώνονται με την πίστη και όχι με τους λογισμούς. Με την πίστη και όχι με τους λογισμούς. Ένα απλό παράδειγμα, πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Θα πάω και θα το ακουμπήσω το χέρι μου στο ρούχο του. Είπε η γυναίκα που είχε άρρωστη την κόρη της. Και θα γίνει καλά το παιδί μου. Δεν της πέρασε από τον λογισμό ότι μπορεί να γίνει καλά. Και πώς είναι δυνατόν να κουμπίσω εγώ το κράσπεδο, την άκρη του ματίου και από εκεί να προέρθει η θεραπεία. Άμα πέσει σε παραζάλι λογισμών, είναι χαμένη η πίστη. Αυτή είπε, θα γίνει καλά. Αφού συνέβησαν, την φέρει στην επιφάνεια ο Κύριος μέσα από το πλήθος, τη γυναίκα και της λέει, «Ω, γίνε, μεγάλη σου η πίστης. Πήγαινε και θα γίνει όπως θέλεις». Η γυναίκα αυτή ξεπέρασε και τα πλήθη που ήταν και τις πρόγνανε και δεν καταλάβανε, δεν χαμπάριζε τίποτα, δεν παραπούν ότι θέλουνε. Εγώ θα επιτύχω εκείνο που ζητάω από τη χάρη του. Αυτό γίνεται. Δηλαδή πρέπει να γίνονται θυσίες. Ποιος ξέρει και τι σπροξίδι γυφάει να φτάσει εκεί πέρα η γυναίκα. Και ο Κύριος λέει, κάποιος με ακούμπησε. Και το λιώνανε γύρω γύρω. Το λιώνανε κυριολεκτικά. Μα Κύριε, σε λιώνουνε, σε πατάνε από πάνω και λες, σε ακούμπησε. Ναι. Κάποιος με ακούμπησε γιατί έφυγε δύναμη από μέσα μου και πήγε σε αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, τα πιο μεγάλα πράγματα κατορθώνονται με την πίστη και όχι με τους λογισμούς. Και βάζει ένα ερώτημα ο Ιερός Χρυσόστομος. Πες μου όμως πώς το αποδεικνύεις αυτό. Πώς το αποδεικνύεις αυτό ότι τα πιο μεγάλα πράγματα κατορθώνονται με την πίστη και όχι με το μυαλό. Πώς θα αποδεικνύεις αυτό. Απαντάει. Πίστη νοούμε κατηρτίστε τους αιώνας ρήματι Θεού. Λέγει η πίστη του πιστού του φωνάζει ότι ό,τι βλέπεις έχει καταρτιστεί, έχει δημιουργηθεί και από αυτά που δεν βλέπεις ακόμα έχει δημιουργηθεί, του φωνάζει πίστη. Ρήμα τη Θεού με το λόγο του Θεού. Του λέει πίστη. Τον είδε αυτός που το πιστεύει αυτό, το Θεό, δεν τον είδε, αλλά πώς έγινα σου λέει. Και φωνάζει ο Δαβίδ. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Δεν βλέπετε, οι ουρανοί σου φωνάζουνε. Δόξα σοι το δείξαντι το φως. Οι ουρανοί που είναι άψυχα. Ποιος το λέει αυτό. Η πίστη. Δεν το λέει κανένας άλλος. Τα πιο μεγάλα είναι αυτά. Δεν θα στα πει ούτε ο λογισμός ο μαθηματικός, ούτε η απλή λογική, ούτε τίποτα από εκείνα που έχουν σχέση με το νου του ανθρώπου. Θα στο πει αυτό που είναι πάνω από τη λογική, πάνω από τους λογισμούς που είναι πιο δυνατό από όλα. Η πίστη θα στο πει. Είναι φανερό, λέγει, ότι από το τίποτα ο Θεός δημιούργησε αυτά που υπάρχουν. Από το τίποτα. Ποιος το λέει αυτό, η πίστη. Από εκείνα που δεν φαίνονταν, γιατί εμείς βλέπουμε αυτά που βλέπουμε. Κάποτε δεν υπήρχαν και δεν φαίνονταν. Δεν φαίνονταν καν αφού δεν υπήρχαν. Από εκείνα που δεν φαίνονταν, δημιούργησε ο Θεός αυτά που φαίνονται. Από εκείνα που δεν υπήρχαν, αυτά που υπάρχουν. Και από πού είναι φανερό αυτό ότι έκανε ο Θεός, τα έκανε ο Θεός αυτά που αναφέρουμε με το λόγο του. Με το λόγο του. Ποιος.
στο υπαγορεύει, λέει αυτό η λογική, πουθενά. Η λογική δεν παραδέχεται με τίποτα ότι αυτά που βλέπουμε με τα μάτια μας έχουν γίνει από το μηδέν, από το τίποτα. Δεν το παραδέχεται η λογική. Εδώ μάλιστα λένε οι φιλόσοφοι, οι παλαιότεροι και αυτοί που δεν πιστεύουν σήμερα, ότι αυτά που βλέπουμε τα μάτια μας έγιναν μόνα τους. Αυτόματη γένεση. Μονάχη της. Πώς γίνονται οι άνθρωποι, πώς γίνονται. Έχεις δει να φυτρώσει κανένα σπίτι μόνο του. Έχεις δει να φυτρώσει κανένα δέντρο μονάχο του. Κάποιος δεν θα το βάλει. Και λέει και ο Απόστολος Παύλος, πας οίκος, κάθε σπίτι κατασκευάζεται υπότινος. Κάποιος το κατασκευάζει, ο τεχνίτης. Και συμπληρώνει, εάν το σπίτι χρειάζεται το τεχνίτη του, ο δε τα πάντα κατασκευάσας, εκείνος που τα έκανε όλα, ο Θεός είναι. Ο αρχιτεχνίτης είναι αυτός. Και πώς τα έκανε, ρήματι, ρήματι, μια λέξη, με το λόγο του. Το λόγο Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν. Με το λόγο του οι ουρανοί. Όταν λέει λόγο η γραφή εννοεί το εξής. Δηλαδή δεν ακούστηκε να λέει λόγο ο Θεός. Του Θεού η βούληση είναι και έργο. Ό,τι ο Θεός έχει στη βούληση να γίνει, έχει γίνει ήδη. Και αν δεν έχει γίνει ακόμα, έχει γίνει. Γιατί και εμείς από αιώνες, εκατομμύρια, μας είχε στη μνήμη του ο Θεός ότι θα γεννηθούμε σήμερα. Αλλά υπήρχαμε όμως στη μνήμη του. Αυτό μας υπαγορεύει η πίστη, όχι άλλος. Η λογική το αναιρεί. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει, μίλησαμε και την περασμένη φορά, αλλά τώρα μιλάμε σε άλλο πρόσωπο, στον Άβελ. Μιλάει και λέγει το εξής. Και οι δύο και τα δύο αδέλφια πρόσφεραν θυσία. Αλλά σημειώνει ο Απόστολος Παύλος πλή πίστη, πίστη πλήον αθυσία Άβελ με την πίστη του καλύτερη και μεγαλύτερη θυσία πρόσφερε ο Άβελ παρά ο Κάιν. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή ενδέκατο κεφάλαιο, τέσσερα κομμάτι, τέσσερα χωρίο. Και λέγε ο Ιερός Χρυσόστομος, προσέχεις τι λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι αναφέρει η Καινή Διαθήκη πρώτα το όνομα του Άβελ. Και μετά το όνομα του αλλού του Κάιν, γιατί αυτή δέχτηκε ο Θεός τη θυσία, το αλλού τη δέχτηκε. Και ακόμη αναφέρει η Αγία Γραφή, αναφέρει η Αγία Γραφή εκείνον που κακοποιήθηκε ο Άβελ, κακοποιήθηκε, δέχτηκε το φωνικό χέρι του αδερφού του, από τον αδερφό του. Και μάλιστα τη στιγμή που δεν τον είχε αδικήσει ο Άβελ τον Κάιν καθόλου. Δεν τον είχε αδικήσει καθόλου. Και σημειώνει ο Απόστολος, θα διαβάσω και παρακάτω, ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει και λέει ότι βλέπεις ότι τα έργα του Θεού γίνονται και απαιτούν και θυσία. Βλέπεις ότι τα έργα του Θεού γίνονται και χρειάζονται και θυσία. Εδώ του κόστησε η ζωή η ίδια του Άβελ. Έκανε τη θυσία, έγινε δεκτή από τον Θεό και αντί να τον πληρώσει ο Θεός να του πει σε ευχαριστώ,
τον παίρνει ο αδερφός και τον σκοτώνει. Αυτή ήταν η πληρωμή του. Θυσία. Θυσία. Δηλαδή, έργο χωρίς να υπάρχει η προϋπόθεση της θυσίας δεν είναι έργο, δεν είναι προσφορά. Πρέπει να υπάρχει, να βγαίνει κάποιο κομμάτι από πάνω μας για να καταλαβαίνουμε τη θυσία. Δηλαδή, γράφει γέροντας ο Άγιος Παΐσιος, ο τάδε γέροντας γράφει τη ζωή του. Ήτανε σε πολύ μεγάλα γερατιά και στη Θεία Λειτουργία δεν καθότανε. Αυτή η ορθοστασία την πρόσφερε θυσία. Και τα γερατιά του δεν το επέτρεπαν να είναι όρθιος. Έπρεπε να είναι καθιστός. Αλλά του έδινε το δώρο, αφού είχε εκείνος τη μεγάλη πρόθεση, ο Θεός να στέκει και όρθιος. Λέγει, επομένως, ο Άβελ, και σωστά πρόσφερε θυσία και καλά δώρα. Αυτό έκανε δεκτά ο Θεός. Αλλά όμως, αντί για αυτά που πρόσφερε τα καλόδαρα και την καλή διάθεση και την καρδιά του μαζί με τα δώρα, αντί για αυτά που πρόσφερε, ποια αμοιβή έλαβε, ρωτάει. Αυτός που έκανε το καλό, ποια αμοιβή έλαβε. Απαντάει ο Χριστόστομος, σφάχτηκε από το χέρι του αδερφού του. Σφάχτηκε. Σφάχτηκε από το χέρι του αδερφού του. Είναι, λέει με άλλα λόγια, κάθε έργο καλό έχει και το τίμημά του. Το τίμημά του. Θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο. Λες, θέλω να γίνω ταπεινός. Να κάνω εκείνο το καλό έργο που λέγεται ταπείνωση. Δεν υπάρχει άλλο μεγαλύτερο. Αυτή είναι μεγαλύτερη θυσία. Α, λες, τότε στο Θεό θα πεις, επειδή ο Θεός δεν θα έρθει, λέει, να σου πει, έχω σέσουλα σαν μπακάλιση, το γράφει έτσι μέσα. Θα σου πει, πάρε, τότε ήταν τα οκάδες, πάρε μια οκά ταπείνωση, για να ξέρεις ποια είναι η ταπείνωση. Όχι. Εσύ θα κάνεις την προσευχή στο σπιτάκι σου και θα βγεις έξω, θα σου στείλει έναν άνθρωπο να σε ταπεινώσει, να σε κάνει να καταλάβεις καλά, θα λέγαμε το αλατιού θα λέγαμε. Εσύ όμως τότε που θα σκάνει το αλατιού, να αυτός είναι σταλμένος από τον Θεό, να σε μάθει την ταπείνωση. Θα σου πει μια κουβέντα, θα σου παραφερθεί. Λοιπόν, ό,τι προσφέρετε σωστά, ό,τι κάνει δεκτό ο Θεός, το πληρώνει με την αντίστοιχη αρετή της ταπείνωσης, που συνεπάγεται θυσία. Συνεπάγεται θυσία. Για να καταλάβεις, και λέει ο Παΐσιος, σου μίλησε άσχημα ο άλλος, σε αδίκησε, μη του ζητάς το δίκιο, και θα δεις ότι θα σε γεμίσει χάρη ο Θεός και θα νιώθεις διαφορετικά και θα νιώθεις μια αγαλία εσωτερική, θέλες, σε ευχαριστώ Θεέ μου, θα λες από εκεί πέρα. Και την καταδίκη την οποία υπέμενε ο πατέρας εξαιτίας της αμαρτίας, θα θυμίσω κάτι, ο πατέρας των παιδιών, Κάιν και Άβελ, έκανε παράβαση, δεν υπάκουσε στο θέλημα του Θεού. Και του είπε ο Θεός, αφού δεν υπάκουσες θα πεθάνεις. Ποιος πεθαίνει τώρα, ο πατέρας έχει πεθάνει. Ποιος πεθαίνει, πέστε μου. Ο γιος του. Ενώ έπρεπε να πεθάνει ο πατέρας, που του είχε πει όποια μέρα φας από τον καρπό θα πεθάνεις, ο πατέρας δεν πέθανε. Βλέπει το παιδί του ξάπλα. Ψυχολογικά. Ε. Ψυχολογικά το πέθανε. Α, μπράβο. Εκεί πια, ναι, σημαίνει ότι πεθαίνεις 100 φορές. Ο τέλειος θάνατος. 100 φορές. Δηλαδή, να ζεις και το σπλάωρο που έχει μεγαλώσει. Έτσι. Να το βλέπεις νεκρό και να φεύγει, εκεί πια καλύτερα να φύγεις εσύ. Ναι. 100 φορές.
Είτε αυτό είναι το ψυχολογικά που λέει στο παιδί, αντιλαμβανόμαστε καλά. Έτσι λοιπόν, πλήρωσε λέει, αντί να πληρώσει λέει ο πατέρας την κατάρα που έλαβε, την πήρε λέει το παιδί, προσέξτε το, το παιδί που σκοτώθηκε, που το σκότωσε ο αδερφός του, δεν πληρώθηκε με κακό. Όχι, πληρώθηκε ο πρωτότοπος πληρώθηκε. Αυτός είχε, γιατί του είπε, από εδώ και πέρα θα περπατάς στη γη και θα αισθάνεσαι το αυτό που έκανες και θα τρέμεσαι πάνω στη γη. Ακούστηκε η φωνή της συνείδησης να του λέγει το πράγμα. Ενώ ο άλλος, λέει Απόστολος Παύλος, το παιδί που σκοτώθηκε, λέει, το γράφει η Καινή Διαθήκη στην προς Εβραίους, για τον Άβελ ότι έτι σημαίνει ακόμη τώρα που μιλάμε εμείς, ο Άβελ λαλεί, φωνάζει, μας κάνει κήρυγμα και τι μας λέει, ότι ο Άβελ είναι δίκαιος, ότι ο Άβελ πήγε στα χέρια του Θεού και ότι τον Άβελ συζητούν όλες οι γενναίες για την αρετή του. Αυτό σημαίνει λαλεί, όλες, όσο υπάρχει γη, όσο υπάρχει γη. Επειδή μιλήσαμε για τον Αβραάμ αυτό που την περασμένη φορά και με βάση τη γραφή, και τώρα με βάση τη γραφή πάλι βλέπουμε ότι τα δώρα που οφείλουμε στο Θεό πρέπει να συνοδεύονται και να είναι και εκλεκτά και καθαρά. Η εκλετότητα και η ποιότητα εξαρτιέται από τη δική μας συνείδηση και από τις προϋποθέσεις που πρέπει να δείχνουμε για να κάνει δεκτή ο Θεός την προσφορά που εμείς Του κάνουμε. Διαφορετικά θα επιστρέψει σε μας εις βάρος μας η προσφορά όταν δεν γίνει όπως πρέπει και δεν γίνει εκλεκτή. Ξεκάθαρα πράγματα. Ο Μωυσής όταν θέσπισε στη συνέχεια το Μωσαϊκό νόμο που το θέσπισε, αναφέρει μέσα καθαρά, πολύ καθαρά, ότι από την παραγωγή της γης, από ένα δέντρο παραδείγματος χάρη, έλεγε για τους ανθρώπους εποχής του και μεταγενέστερα πάλι, ότι όχι αυτό που πρώτο βγαίνει, το πρώτο λούβι που λέμε βγαίνει, δεν είναι το εκλεκτό. Το αμέσως επόμενο είναι το εκλεκτό. Αυτό θα προσφέρεις. Το εκλεκτό όριζε τι θα προσφέρουνε. Η Εκκλησία μας, ο Κύριος μας, δεν δίνει σημασία σε αυτό που θα προσφέρουμε. Αλλά δίνει τη σημασία και την αξία σε αυτόν που το προσφέρει. Σε αυτόν που το προσφέρει. Γιατί σε δεν πειράζει. Εντάξει. Ας τα φύγω εδώ. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε υπόψη μας το εξής. Ότι ξεγελιόμαστε όταν προσευχόμαστε, είτε σπίτι μας, είτε στην Αγία Κυρά Εκκλησία μέσα στη Θεία Λατρεία. Όταν απουσιάζει από μέσα μας αυτό που είναι πρωταρχική αρετή που το φωνάζει ο Δαβίδης σε κάθε Θεία Λειτουργία, καρδία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη, αυτή είναι η θυσία που ζητάει. Θυσία το Θεό. Η μοναδική θυσία που κάνει δεκτή ο Θεός είναι να είναι συντετριμένη η καρδιά μας, ταπεινωμένη και να τα έχει με όλο τον κόσμο καλά. Με όλο τον κόσμο καλά. Και περαίνοντας, τελειώνοντας, με βάση και τον Χρυσόστομο και την Αγία Γραφή που έχω δίπλα μου, που είδαμε και από το κείμενο μέσα, ότι η πνευματική ζωή, ζωή πίστεως, ζωή ευσέβειας, δεν είναι πραγματική
εάν δεν έχει σαν γέννημά της και τη θυσία μαζί. Θυσίασε ο Αβραάμ τον Ισαάκ, θυσιάστηκε ο πιστός Άβελ από τον αδερφό του, τον Κάιν. Και αυτή τη θυσία έκανε δεκτές ο Θεός. Να είναι ευλογημένο, ευχαριστώ πάρα πολύ και την άλλη Δευτέρα πάλι εδώ θα είμαστε. Ώρα 6:30. Είναι της Παπαντής τη Δευτέρα. Ναι. Της Παπαντής τη Δευτέρα. Δεν ακούω. Της Παπαντής τη Δευτέρα. Ναι, αλλά το πρωί. Το πρωί, ναι. Θα έρθω το πρωί. Μα ξέρει το συμβασμό του. Το πρωί. Εντάξει. Δευτέρα Παπαντής. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος Ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος Ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος Ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, εις ουρανείς, αγιεστεί το όνομά σου, θέτε η βασιλεία σου. Ως στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσε, δώσε ημίς σήμερον, και άφεσε ημίς τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν στους οφειλέτες ημών, και μίλησε ενέργειες ημάς πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από τον πονηρό. Διευκόν τον Αγίου Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσε ημάς. Πάμε. Με πήραν τηλέφωνο για κάπου να πάω.